Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ατενίζει το μέλλον με εμπιστοσύνη όποιος κατέχει την ακριβή γνώση του παρελθόντος, όποιος διατηρεί άσβεστη την ιστορική μνήμη. Γι' αυτό και δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε όσους χάθηκαν στη φοβερή γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, στα χρόνια του βίαιου και βάρβαρου ξεριζωμού τους από τις πατρογονικές τους εστίες μαζί με άλλες μειονότητες. Τιμούμε τη μνήμη τους, μα και διδασκόμαστε συνάμα για τις συνθήκες και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν την καταστροφή. Αυτός ο βίαιος, ο βάρβαρος ξεριζωμός των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και άλλων μειονοτήτων από τις περιοχές του Εύξηνου Πόντου πριν από έναν αιώνα, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ολοκληρωμένα αν δεν ενταχθεί στο ιστορικό, το πολιτικό, το κοινωνικό πλαίσιο της, αν δεν φωτιστεί δηλαδή το ιστορικό υπόβαθρο της περίοδου εκείνης. Ήταν ο ιμπεριαλισμός τότε, στις αρχές του 20ου αιώνα, άπλιστος ήδη από τότε για τις αγορές που οδηγούσε την ανθρωπότητα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Την ίδια ακριβώς περίοδο και μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης αποσύνθεσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διαμορφώνονταν και αναπτύσσονταν τα εθνικά αστικά κράτη των Τούρκων, των Αράβων και των Αρμενίων στην Εγγύς Ανατολή, όπως και των Νότιων Σλάβων στα Βαλκάνια. Το τότε ιστορικό μείγμα ήταν εκρηκτικό για τους λαούς της περιοχής και γινόταν ακόμα πιο επικίνδυνο εξαιτίας της επιλογής της τουρκικής αστικής τάξης να οθήσει με βίαιο τρόπο τη διαδικασία της διαμόρφωσης του τουρκικού έθνους κράτους. Οι Έλληνες του Πόντου είχαν λοιπόν απέναντί τους πριν απ' όλα την τουρκική αστική τάξη που με το γενικευμένο και σχεδιασμένο αιματοκύλισμα επεδίωκε να εκτοπίσει το ανταγωνιστικό για αυτήν ελληνικό κεφάλαιο. Είχαν όμως δυστυχώς απέναντί τους, όπως αποδείχτηκε, και ας μη φαινόταν τότε και τόσο πολύ καθαρά, είχαν απέναντί τους και την ελληνική αστική τάξη, που με το τότε πολιτικό της προσωπικό χρησιμοποίησε αδίστακτα τους πληθυσμούς των Πόντο ως αντιπερισπασμό και ως μέσο πίεσης για τα δικά της ανταγωνιστικά συμφέροντα, εγκαταλείποντάς τους την τελευταία κρίσιμη στιγμή στην τύχη τους. Και αυτοί που την πλήρωσαν βέβαια ήταν κυρίως η φτωχολογιά, ο λαός. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο συνέβησαν και η σχεδιασμένη διωγμή των εθνικών μειονοτήτων και βέβαια και του ελληνικού ποντιακού πληθυσμού, όπως και άλλων πληθυσμών τότε στη Θράκη και στη Μικρά Ασία. Μα μήπως σήμερα άραγε σταμάτησαν αυτοί οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων, όπως της ελληνικής και της τουρκικής, όπως και άλλων ισχυρότερων στην περιοχή? Κάθε άλλο. Η ένταση της επιθετικότητας της τουρκικής αστικής τάξης το μαρτυρά. Όλοι βλέπουμε πως η περιοχή μας, η νότιο-ανατολική Μεσόγειος, γίνεται το πεδίο του ανταγωνισμού και των συγκρούσεων πολλών αστικών τάξεων, με τις εστίες του πολέμου να ρημάζουν χώρες όπως η Συρία και να δολοφονούν λαούς, όπως τον Παλαιστινιακό από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Ας επαγρυπνεί λοιπόν ο ελληνικός, αλλά και όλοι οι γειτονικοί λαοί. Το τότε αποτέλεσμα των πολιτικών και των ανταγωνισμών αυτών των αστικών τάξεων και των δύο χωρών είναι γνωστό. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν και περίπου 1,5 εκατομμύριο ψυχές πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Και σήμερα, όπως και τότε, στις μαρτυρικές τότε πορείες των Ποντίων, τα καραβάνια των προσφύγων κινούν για το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι τους. Και σήμερα, όπως και τότε, οι συνθήκες της διαβίωσής τους άθλιες είναι. Και σήμερα, όπως και τότε, οι πρόσφυγες έχουν απέναντί τους εχθρούς, τους πατριδοκάπηλους εθνικιστές, τους φασίστες, ναζιστές, και οι Πόντιοι όλα αυτά τα ξέρουν πάρα πολύ καλά
τα ζήσαν στο ίδιο τους το πετσί. Και σήμερα λοιπόν, όπως και τότε, οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί εγκυμονούν θανάσιμους κινδύνους για τους λαούς, κινδύνους που μόνον οι ίδιοι οι λαοί μπορούν με την πάλη τους να αποσοβήσουν. Κλείνοντας, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε για μια ακόμα φορά το οργανωμένο ποντιακό κίνημα ότι στο ΚΚΕ θα βρει έναν σταθερό συμπαραστάτη σε κάθε δίκαιη διεκδίκησή του. Και όπως γνωρίζουν καλά οι χιλιάδες ομογενείς από τη Σοβιετική Ένωση, το ΚΚΕ θα είναι πάντα μαχητικά στο πλευρό τους στα σοβαρά προβλήματα που ακόμα αντιμετωπίζουν. Και καθώς οι λαϊκές παραδόσεις αποτελούν βιωματικούς φορείς της ιστορικής μνήμης, θα συνεχίσουμε μαζί με τους ποντιακούς συλλόγους να διεκδικούμε από το ελληνικό κράτος τη στήριξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς και δραστηριότητας των ποντίων από όλες τις γενιές. Και βέβαια θα συνεχίσουμε παντού και πάντα να στηρίζουμε τη δίκαιη προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ευχαριστώ.